Είμαστε εδώ από πρώτη στιγμή και το εργατικό κέντρο και μια σειρά σωματεία συνάδελφοι από σωματεία συνδικαλιστές, όπως ακόμα και συνολικά ο λαός της περιοχής, αυτό εκφράζει και η παρουσία εδώ του συναδέλφου Ρίζου Μαρόδα, Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η πρόκληση δεν είναι μόνο απέναντι στους εργαζόμενους της Πράκτικερ. Είναι πρόκληση συνολικά απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους στην εργατική τάξη της χώρας μας. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με μια τυχαία ενέργεια, έχουμε να κάνουμε με έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό προκειμένου να χτυπηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να γίνουν ακόμα πιο φθηνοί εργαζόμενοι, να ξεπαιδεύσουν με όσους παλιούς εργαζόμενους έχουν δικαιώματα, γιατί στοιχίζουν πολύ στην εταιρεία και στις εταιρείες τους. Όταν οι ίδιοι ζουν με στη κλειδί προκλητικά και μας ανακοινώνουν μάλιστα διαστόματος του Πρωθυπουργού και ανάπτυξη 6%, 10%, την ίδια στιγμή που σε εμάς ζητάνε νέες στερήσεις, νέα μείωση των απαιτήσεων για μας και τις οικογένειές μας. Δεν πρόκειται λοιπόν να κάνουμε πίσω, να αποδεχτούμε μια τέτοια λογική που θα μας καταδικάσει στη φτώχεια και στην ανέχεια. Όλοι μαζί λοιπόν εδώ συσπηρωμένοι με τα συνδικάτα μας θα παλέψουμε απέναντι σε αυτή τη λογική, σε αυτή τη γραμμή λοιπόν που θέλει να μας καταδικάσει σε μια εργασιακή κόλαση και απέναντι όμως σε ένα σχέδιο που θέλουν να χτυπήσουν. Γι' αυτό απολύουν συγκεκριμένα τον συνάδελφο που είναι κλεγμένος συνδικαλιστής που εσείς τον αναδείξατε εδώ στη διοίκηση του τοπικού παραρτήματος. Θέλω να χτυπήσω τον μόνο τρόπο που πραγματικά φοβούνται, αυτό που μπορεί να δώσει απάντηση πραγματικά απέναντι στα σχέδιά τους. Και αυτό είναι ο οργανωμένος συλλογικός αγώνας, η οργανωμένη συλλογική ταξική πάλι. Αυτός είναι ο δρόμος και γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε όχι μόνο σήμερα, αλλά και για τη συνέχεια να δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα με περισσότερους συναδέλφους στα σωματεία μας, με περισσότερους εργαζόμενους οργανωμένους σε κάθε χώρο δουλειάς.